Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο Ουκρανικό στρατό εξαπέλυσε μεγάλη κλίμακα επίθεση στο ρωσικό έδαφο. Μια επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονία επιτέθηκαν ταυτόχρονα σε περισσότερε από έξι ρωσικές περιοχέ, συμπεριλαμβανομένε τη ρωσική πρωτεύουσα, τη Μόσχα, τη περιφέρεια Πριαντίσκ, τη περιοχή του Τολό τη Κρυμαία και άλλων, και οι πτήτικε υπηρεσίε ανεστάλησαν σε όλη τη Ρωσία. Έκρηξεις καταγράφηκαν στη Μόσχα, στον Πριάνσ και στο Ριαζάν, καθώς και στην αεροπορική βάση Ψκόβ κοντά στα σύνορα της Εστονίας. Η επίθεση στο Ψκόβ πιθανότατα προκάλεσε ζημιέ σε πολλά ρωσικά στρατιωτικά μεταφορικά αεροσκάφη. Τον Αύγουστο του 2023 η Ρωσία βίωσε συνολικά 25 ξεχωριστέ επιθέσει με ντρόουν με σχεδόν σίγουρα την χρήση OWA UAV. Αρκετοί σχολιαστέ πρόβαλαν μια εκδοχή ότι τα ντρόμ καμικάζι θα μπορούσαν να είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο του Ψκόβ όχι από την Ουκρανία αλλά από την γειτονική Εσθονία ή τη Λετωνία. Τα επιχειρήματα είναι απλά. Στην πραγματικότητα, εκτό από την απόσταση, το Ψκόβ απέχει από τα Ουκρανικά σύνορα 800 χιλιόμετρα και τα εστονικά 50, καθώ και ότι δεν υπάρχει κανένα επιπλέον εμπόδιο με τη μορφή τη Λευκορωσία στη διαδρομή επίθεση από την Εσθονία. Όμω, ο κ. Λομπουντάνοφ, αρχηγό τη Αμυντική Υπηρεσία Πληροφοριών τη Ουκρανία, αφού επιβεβαίωσε ότι η επίθεση είχε ω αποτέλεσμα την καταστροφή τεσσάρων ρωσικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροπλάνων Ηλούσιων 76, παράλληλα επισήμανε ότι τα ντρόν που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στην αεροπορική βάση Κρέστη στο Ψκόβ εκτοξεύτηκαν από το έδαφο τη Ρωσία. Επιχειρούμε από το έδαφο τη Ρωσία, δήλωσε εν συντομία, χωρί να διευκρινίσει τον αριθμό ή τον τύπο των πολεμικών ντρόν που χρησιμοποιήθηκαν. Πριν από αυτό το περιστατικό, ανεπίσημα, η Ρωσία είχε αναγνωρίσει την απώλεια δύο αεροσκαφών αεροσκεφῶν 76 και τη ζημιά σε τέσσερα από αυτά τα αεροσκάφη. Επιπλέον, σύμφωνα με μη επαληθευμένες πληροφορίες, στο αεροδρόμιο βρισκόταν ένα άλλο βομβαρδιστικό πυράβλο μεγάλου βεληνικού στη U-22, το οποίο επίσης υπέστη ζημιές. Είναι γνωστό ότι μερικά από τα πιο ευαίσθητα και υψηλή αξία όπλα στη Ρωσία μεταφέρονται αποκλειστικά από την αεροπορία. Ενώ ο αριθμό των έξι αεροσκαφών μπορεί να φαίνεται μέτριο, στο λεγόμενο VK υπάρχουν συνολικά 110 αεροπλάνα Illusion 76. Αυτό σημαίνει ότι ένα μόνο χτύπημα έχει ουσιαστικά θέση εκτό ενεργεία το 5,5% αυτών των αεροσκαφών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η απώλεια αεροσκαφών ELUSION 76 δεν είναι ανεπανόρθωτη για τη Ρωσία. Η παραγωγή του πραγματοποιείται σε σειρά στο εργοστάσιο αεροπορία Avian Star SP στο ULIENOVSK. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξέλιξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.